Καλησπέρα. Επί του πιεστηρίου, Σπύρος Σουρμελίδης, Κώστας Πουλακίδας. Ημέρες πάτσι. Ημέρες έργα και ημέρες πάτσι. Δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει ως βουλευτής. Όλοι οι άλλοι ήξεραν, αλλά δεν είχαν καταλάβει ότι κάτι περίεργο γινόταν με τον κύριο Πάτσι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι και μέρες παρελάσεων. Και ετοιμάζεται τώρα η κυβέρνηση για τις παρελάσεις. Επίσης επέστρεψαν και τα λουλουδάδικα στη Βουλή, έτσι δεν είναι, Κώστα? Επέστρεψαν και αυτό και περιμένουμε σήμερα για τον κύριο Σόλτ. Οπότε έχουμε μεγαλεία και παράτες. Σημαντική. Δεν είναι ημέρες πάτσι, όμως είναι δύο ημέρες πριν φύγει ο Πρωθυπουργός να πάει σε ζαγοροχώρια. Αυτό είναι, παιδιά, μετράνε ανάποβα. Οπότε μετράνε ανάποβα. Είναι κουραστικό για τον Πρωθυπουργό. Λουλούδια, λουλουδάδικα, εκεί, αυτά. Παρελάσεις. Εγώ, εκείνο αυτά που κράτησα, πέρα από αυτό που για είδαμε. Για πάτσι δεν ξέρει τίποτα. Ναι, ναι. Δεν το ρωτάει. Δεν είπε και στο Υπουργικό Συμβούλιο τίποτα. Δεν λέει, δεν το ρωτάνε. Εκείνο που κράτησα εγώ επίσης το πρωί από τον κύριο Πάτσι είναι ότι δεν εγκαταλείπει την βουλευτική έδρα, γιατί συνεχίζει να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά και για τον κύριο Πάτσι και για τη Νέα Δημοκρατία. Επενεύει ο οικονομικός εισαγγελέας. Ας τα πάρουμε από τα πιο φρέσκα. Το τελευταία εξέλιξη, να ξεκινήσουμε αυτή. Αλλιώς στο καλό επί του πιστηρίου είμαστε. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης, ζήτησε από την Επιτροπή Πόφεν Έσχεση της Βουλής να του αποσταλούν τα πόφεν έσχεση του κυρίου Πάτσι, προκειμένου να διερευνήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων εκ μέρους του βουλευτή, του κυρίου Πάτσι, εν πράξεις όπως είναι πρώτον η φοροδιαφυγή και δεύτερον το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κρατήστε το αυτό. Θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό. Γιατί είναι κομβικό, έχει τη σημασία του, είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι αρχίζει πια να ερευνάται προσωπικά ο κύριος Πάτσης από τη δικαιοσύνη. Είναι η πρώτη παρέμβαση που έχουμε τώρα από τη δικαιοσύνη. Έχει δίκιο ο κύριος Πάτσης που λέει ότι εδώ και 10 μήνες κάπου εκεί έχει τεθεί και είναι γνωστό το θέμα. Θα επαναλάβουμε ότι εδώ στο Contra Channel το κάναμε θέμα, το φέραμε, ήταν και ο κύριος Πάτσης μάλιστα που μιλούσε εδώ, άρα γνώριζαν όλοι. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα πόθεν έσχεση, συγκαλείται η Επιτροπή, Κώστα. Δεν είναι αυτό το βασικό, ναι, θα συγκληθεί η Επιτροπή, όχι τώρα όμως, μετά από καμιά 15-20 ημέρες. Τι έχει γίνει τώρα για το πάσο τους, δεν βιαζόμαστε. Έχει δοθεί μια εντολή από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπούρα, που είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος Βούλης, στους ορκωτούς ελεκτές να ελέγξουν τα ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν τα πόφεν έσχεση του κυρίου Πάτσι. Τους έχει δώσει περιθώριο μιας εβδομάδας για να πάρει τα αποτελέσματα και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να τα πάρει σε μια εβδομάδα, γιατί ο κύριος Πάτσι έχει εταιρείες στο εξωτερικό, άρα θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Μόλις όμως πάρει τα χαρτιά, πάρει το πόρισμα, αμέσως θα κάνει τη συνεδρίαση. Εκείνο που για μένα όμως που έχει τη σημασία είναι τι ακριβώς έχει γίνει με το πόφεν έσχεση του κύριου Πάτσι, το ένα και το πρώτο και το μοναδικό, από το οποίο θα έπρεπε να τον είχαν τσιμπήσει και δεν το έκαναν. Και αυτή είναι η αδυναμία της Επιτροπής Πόφεν Έσχεση, η οποία βρίσκεται νομίζω σε μεγάλη σύγχυση, παρενθετικά το λέω. Η Επιτροπή του Πόφεν Έσχεση έβγαλε σήμερα μία ανακοίνωση. Την ανακοίνωση της, ξέρεις ποιος τη μοίραζε? Ποιος τη μοίραζε? Η Νέα Δημοκρατία. Δεν έβγαλε η ίδια η Επιτροπή με το λογό του, ήταν με το τίτλο Επιτροπή Πόφεν Έσχεσης. Δεν το έστειλε η Επιτροπή Πόφεν Έσχεσης. Αλλά η Νέα Δημοκρατία. Το έστειλε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε στα κινητά μας η ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία για το τι λέει η Επιτροπή. Ναι, έχουν, δηλαδή έχουν αυτό που λέμε, τα πράγματα που έλεγε ο Έρμος ο Μοντεσκιέ το 1750 για τη διάκριση των εξουσιών στο πνεύμα του, στο περίφημο βιβλίο το πνεύμα των νόμων, αυτό δεν το έχουμε φτάσει ακόμα. Δεν φτάσαμε στο διαφωτισμό. Είμαστε ακόμα στην κομματοκρατία. Πάμε παρακάτω. Η ουσία τώρα. Η Επιτροπή Πόφεν Έσχεσης λοιπόν έχει μια καταγγελία για το Πόφεν Έσχεσης του κυρίου Πάτσι. Ο ορκωτός ελεκτής βρίσκει ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών και βρίσκει επίσης και μια επένδυση η οποία δεν είχε δηλωθεί. Τι έκαναν λοιπόν? Του ζήτησαν να κάνει μια τροποποιητική δήλωση. Πράγματι λοιπόν έκανε τις τροποποιητικές δηλώσεις με τα σχετικά παραστατικά και οι δηλώσεις αυτές έγιναν αποδεκτές με εισήγηση από την Επιτροπή, με εισήγηση ανώτατου δικαστικού λειτουργού.
Το κρατάμε. Το κρατάμε. Τι έγραφαν αυτές τις δηλώσεις μέσα? Ότι έχει εταιρείες, τρεις εταιρείες στην Κύπρο. Το οποίο απαγορεύεται. Εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε τώρα στα ποινικά, στα νομικά, στις ευθύνες, την ηθική, πέρα από την ηθική. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι, ορκωτός λογιστής, ανώτατος δικαστικός λειτουργός και μέλη της Επιτροπής του Πόφενέσχες, βλέπουν ή οφείλουν να δουν το Πόφενέσχες, το οποίο αναφέρει τρεις εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Και γιατί δεν το είδαν? Και αν το είδαν, γιατί έκανε στραβά μάτια? Έτσι είναι. Και λέμε να επαναλάβουμε ότι πέρα από το ηθικό κομμάτι, τι ακριβώς έκανε ο κύριος Πάτσης, υπάρχουν πλέον, αρχίζουν τα ερωτήματα αν υπάρχουν και αδικήματα. Αν υπάρχουν δηλαδή ευθύνες, όχι γενικώς και αρρώστιες πολιτικές ευθύνες, αλλά ευθύνες βάσει του νόμου, ποινικές ευθύνες. Απαγορευόταν ή να συμβιβαστώ, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο κύριος Πάτσης. Τα προβλήματα του κύριου. Ναι, συγγνώμη. Ναι, και θα δούμε και άλλα ζητήματα, θα δούμε αν υπάρχουν άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. Υπάρχει ένα ερώτημα που λέει όλος ο οικονομικός και νομικός κόσμος. Ο κύριος Πάτσης πήρε ένα δάνειο 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, μάλιστα, από μια τράπεζα στην οποία ήταν εξωτερικός νομικός συμβούλος. Από αυτή την τράπεζα πήρε το δάνειο. Το ένα. Επιτρέπεται αυτό? Για να αγοράσει αξίες τις οποίες η τράπεζα, οι οποίες ανήκαν προηγουμένως στην τράπεζα, σε αυτή την τράπεζα. Είναι έτσι? Από άλλη τράπεζα, από άλλες τράπεζες, από περισσότερες τράπεζες πήρε αυτό το δάνειο. Παίρνει ένα δάνειο 4,3 εκατομμύρια για να αγοράσει τα λεγόμενα σκουπίδια, δηλαδή αυτά που δεν έχουν υπόσταση, άρα δεν μπορεί να βγάλει κάποιο κέρδος. Γιατί το έκανε? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν έχει, όπως ο ίδιος λέει, αποπληρώσει το δάνειο. Άρα αγόρασε με τα 4, κάτι εκατομμύρια κόκκινα δάνεια, κόκκινες υποχρεώσεις, και ο ίδιος το δικό του δάνειο κατέστη κόκκινο στη συνέχεια. Τι ακριβώς έγινε, μου λέει, αυτή την ιστορία? Είναι και αυτό ένα κομμάτι με το οποίο ασχολείται ο οικονομικός και τραπεζικός χώρος, θα τολμήσω να πω εγώ τώρα, γιατί αρχίζουν οι μεγάλες συζητήσεις από αυτού, στα παρασκήνια. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Πάτσης είχε συνεταίρους, είχε συνεργάτες, έγινε... Τι ακριβώς έχει γίνει με όλα αυτά? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λοιπόν απλώς μια γενική και αόριστη πολιτική ευθύνη, και νομίζω ότι σωστά λέει αντιπολίτευση, μια διαγραφή δεν τελειώσαμε, πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν νομίζω δύο νομικά θέματα. Το ένα είναι το ασυμβίβαστο, το οποίο σημαίνει έκπτωση από το βουλευτικό του αξίωμα, γιατί είναι παραβίαση του συντάγματος. Και το άλλο είναι το νομικό ζήτημα, ότι έχει τρεις εταιρείες στο εξωτερικό. Αυτό επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Και η έκπτωση που είναι αυτόματη, έτσι, δηλαδή μάλλον πρέπει να γίνει, για εξήγησε το αυτό. Όχι, δεν γίνεται εύκολα, έχει διαδικασία. Το ένα λοιπόν, με τις εταιρείες που έχει στο εξωτερικό στην Κύπρο, είναι καθαρό. Το βλέπει όποιος θέλει κατευθείαν. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχει σε εταιρεία η οποία παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος, είναι ασυμβίβαστο. Και το αποτέλεσμα είναι να φτάνουμε μέχρι και στην έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα. Άρα δεν, αυτό που πήγα πώς να θα πω, γίνει αυτό? Δεν είναι θέμα ότι στη διακριτική ευχέρεια του βουλευτή πλέον. Υπάρχει μια διαδικασία, ναι, που μπορεί να τον οδηγήσει στην έξοδο. Σωστά. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία? Μέσα από προσφυγή προσώπου που έχει το ένομο συμφέρον στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η απόφαση προφανώς και δεν θα βγει σε 1 μήνα, 2 μήνες, θα καθυστερήσει. Ανάλογες αποφάσεις κάνουν και 1,5 χρόνο για να βγουν. Άρα ο κύριος Πάτσης θα ολοκληρώσει τη θητεία. Θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Όμως, αν καταδικαστεί, θα πληρώσει, θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τη βουλευτική του πορεία, τη βουλευτική του αποζημίωση αυτά τα χρόνια, και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι. Κρίσιμο. Ποιος μπορεί να έχει το ένομο συμφέρον? Προφανέστατα. Ο δεύτερος στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας, τα Γραβενά. Αλλά όχι μόνο αυτός. Επειδή ο κύριος Πάτσης, για παράδειγμα, έχει πάρει χρήματα για αμοιβή από το νοσοκομείο της Καστοριάς, 25.000,
σύμφωνα με, νομίζω, με την κυρία Τελιγιορίδου. Ναι, 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 έβγαλε ανακοίνωση χθες η κυρία Όλγα Τελιγιορίδου, βουλευτής Καστοριάς. Ναι. Επομένως, μπορεί και ένας δικηγόρος της Καστοριάς να ισχυριστεί ότι θα έπαιρνε εκείνος τη δουλειά και έχει ένομο συμφέρον, διότι έρθε ο βουλευτής και με τη βουλευτική του ιδιότητα τους απέσπασε τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να, να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Επομένως, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Και προφανώς το ζήτημα των ΕΛΤΑ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ναι, αυτό, ναι, για τον οποίο τον ακούσαμε να λέει, μα δεν απάντησε κανένας, άρα καλά έκανε τη δουλειά μου. Ναι, ναι. Δεν απάντησε κανένας, γιατί δεν ήθελε κανείς να πάρει την ευθύνη. Γι' αυτό δεν υπήρξε απάντηση στις γραπτές ερωτήσεις. Όμως τα θέματα όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα είναι 2,5 χρόνια τώρα που έχουν καταγγελθεί και έχουν γράψει συγκεκριμένες εφημερίδες. Το Δημοκρατία, το Ντοκουμέντο, η Αυγή, τα έχουμε παίξει εδώ σε αυτό το κανάλι, όχι στα άλλα κανάλια, σε αυτό το κανάλι όμως το παίξαν. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Και η απάντηση του κύριου Πάτση είναι ότι όλοι ήξεραν. Αυτό δεν το λες εμένα και σε σένα, ή στον Αντένα που το λέγε το πρωί, το λέει στο Μαξίμου. Και είπε Κώστα και αυτό ότι μου δόθηκε εντολή να βγάλω δελτίο τύπου, συνεννοήθηκα με τον Γιάννη Οικονόμου. Ο οποίος Γιάννης Οικονόμου τι έλεγε, μα πώς θα πάνε να μπλέξουν το Μητσοτάκη, γιατί να μπλέξουν το Μητσοτάκη. Ναι. Μα όταν βγαίνει ο βουλευτής και λέει ότι με εντολή του Οικονόμου καθίσαμε και γράψαμε μαζί και κάναμε προσθέσεις, αφαιρέσεις και διορθώσεις στην ανακοίνωση, αυτό είναι η εμπλοκή του Μαξίμου. Γιατί αυτή είναι η εμπλοκή του Μαξίμου. Εκείνη τη στιγμή εμπλέκονται και λένε, και μετά από λίγο, ενώ κάνει όλο το δελτίο αυτό και βγάζει αυτή την ανακοίνωση ο κύριος Πάτσης, μετά λέει, έρχεται ο Μπούγας και μου λέει, διαγράφεσαι, είσαι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία μόλις άρχισε. Μόλις άρχισε σε αυτή τη δεύτερη φάση, γιατί είναι γνωστή εδώ και καιρό, σφύριζαν αδιάφορα, τώρα επειδή είναι η συγκυρία των πληστηριασμών. Ανεξαρτήτως ποια είναι τα σκουπίδια δάνεια που αγόρασε, τα λεγόμενα σκουπίδια, έτσι, ο κύριος Πάτσης, επειδή είναι η συγκυρία των πληστηριασμών και επειδή ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας χάνει την ιδιοκτησία του, άμεσα έχουμε 40.000 πρώτες κατοικίες οι οποίες εκπληστηριάζονται, έτσι, η μία και μοναδική που λέμε, άμεσα είναι αυτό το διάστημα μόνο 40.000 μία και μοναδική, 40.000 άνθρωποι που χάνουν τη μία και μοναδική κατοικία τους. Και επειδή το παιχνίδι παραμένει πάντα πολύ ευρύτερο και πιο βαθύ από αυτό που εμείς οι δημοσιογράφοι επισημαίνουμε, έχουμε παρακολουθήσει μήπως την κόντρα για την ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ. Τι είναι τα ΕΛΤΑ. Όπου ο Κυριακάκης λέει ότι δεν είναι δικά μου. Okay. Σήμερα βγαίνει και αν δεν είναι δικά του, είναι στον κύριο Σταϊκούρα. Δηλαδή είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στο Υπουργείο Οικονομικών. Βγαίνει σήμερα λοιπόν ο κύριος Οικονόμου, δηλαδή το Μαξίμου, και λέει στο Open, τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο υπερταμείο που επεκτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Θυμίζω ότι παρενθετικά Οικονόμου και Σταϊκούρας είναι συνυποψήφιοι στη Φθιώτιδα. Και το βασικό, αυτό είναι η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην άρνηση του κυρίου Σταϊκούρα να περάσει την τροπολογία που αφορούσε τους πληστηριασμούς. Αυτό το θέμα το οποίο εμείς το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ έγκαιρα. Και να ξαναπώ ότι θα δούμε αν υπάρχει και ουρά, πέρα από τα ΕΛΤΑ που ανέφερε τώρα ο Κώστας αναλυτικά, και ουρά σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και ποιες θα είναι οι καραμπόλες και οι επιπτώσεις μετά από την υπόθεση Πάτση. Οι τράπεζες βράζουν. Ακριβώς. Αυτός ο χώρος.